Έχεις να μας πεις όλο το παρασκήνιο. Γιατί δεν ξέρω τώρα εσύ που το έχεις μάθει όλα. Αν ένα φτάκι σου ήταν εκεί αφημένο σε ένα γραφείο μέσα. Αν δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Έχουμε αλλά... πολλά αυτάκια, όχι μόνο δύο. Μπράβο. Και ματάκια να έχουμε πολλά. Στοματάκια λοιπόν... έχετε, δόξα τω Θεώ, οπότε θα μας τα μεταφέρεις. Έτσι ακριβώς είναι λοιπόν. Εχθές είχαμε μία σύσκεψη φωτιά. Πολύ σημαντική μέρα για το κανάλι του Sky. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής της Face Κορδά. Όλη η διοίκηση, η σύσσωμη διοίκηση, βρέθηκε στα Μελίσια για όχι μόνο μία σύσκεψη, αλλά αρκετές. Απλά ξεκίνησαν με την εκπομπή της Face Κορδά, που είναι και αυτό που καίει, φαντάζομαι. Η σύσκεψη ήταν μαραθώνια, όπως είπε Ελένη. Κράτησε σχεδόν 3 ώρες, με βάση τις πληροφορίες μου. Και εκεί, στην ουσία, αποφασίστηκαν αρκετές αλλαγές στην πρωινή εκπομπή. Η αλήθεια είναι πως αυτό που προβληματίζει τους ανθρώπους του Sky είναι λογικό. Ο έντονος προβληματισμός τους να προέρχεται από το βαρύ πυροβολικό του σταθμού. Γιατί το βαρύ πυροβολικό του σταθμού είναι η Face Κορδά. Και το ακριβό πυροβολικό του σταθμού και αυτό που μπορεί να σύρει και το καράβι να ανοίξει το δρόμο για την ψυχαγωγία που φέτος είναι δύσκολη για το Sky. Είναι δηλαδή, το τυράκι. Όμως θέλει χρόνο, ρε παιδιά. Θέλει χρόνο. Ακόμα και η Face Κορδά. Εντάξει, όταν βλέπεις μια μεγάλη πτώση, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί και εγώ την έβλεπα μέσα στην εβδομάδα, άφησε και πολλά υπονοούμενα για τα νούμερα και λογικά στεναχωρημένη. Προβληματισμένη, και προβληματισμένη, έτσι τοποθετήθηκε εύσχημα. Αλλά είναι πολύ λογικό και το 5-6% να είναι νούμερα που ενοχλούν τη ΦΕΙ. Πρόσεχε όμως, σε ένα κανάλι που φέτος, ακόμα και το prime time, το έχει με σοβαρό πρόβλημα. Θέλω να πω ότι οι σειρές, οι πολύ αναμενόμενες, δεν έχουν αποδώσει. Το reality, το Love Island, δεν έχει αποδώσει. Δεν πήγαιναν όμως πολύ καλά στο Sky. Λοιπόν, δηλαδή, Αλέξανδρε, συγγνώμη, γιατί κάνουμε εμείς και τη δική μας ψηλή κουβέντα εδώ πέρα. Πάντως, να πιαστώ από αυτό που είπε Ελένη, η ΦΕΙ όντως πιστεύει ότι η εκπομπή μπορεί να πάει καλύτερα. Θεωρεί ότι αυτή η πτώση στο 5 με 6, ενίοτε και 7% είναι λόγω επικαιρότητας και όλα αυτά που συμβαίνουν τα άτυχα γύρω μας. Πάντως να πούμε ότι και πριν από αυτά υπήρχε μια πτωτική πορεία που δεν έφτανε βέβαια σε αυτά τα σημεία. Τώρα, ποιες είναι οι αλλαγές που θέλουν να κάνουν στο κανάλι. Πρώτα απ' όλα, όπως από εδώ αναφέραμε τις προηγούμενες εβδομάδες, θέλουν να έρθει ένα καινούριο άτομο στο πάνελ. Για να βοηθήσει το ψυχαγωγικό κομμάτι. Ακριβώς. Μόνο για το lifestyle. Μόνο για το lifestyle. Όπως είπαμε, ο Άγγελος Βουράκης συνεχίζει να είναι σημαντικό πρόσωπο της εκπομπής. Μάλιστα και η ΦΕΙ μίλησε στον αέρα γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είπε ότι τον θέλει, ότι τον στηρίζει, ότι θέλει να είναι μαζί της. Απλώς στο κομμάτι το δικό του, το δικαστικό, το ενημερωτικό. Άρα πάμε ψάχνουμε ένα άτομο. Ωραία, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτά που ξέρουμε, που αφορούν τις συζητήσεις που έγιναν σε αυτή τη σύσκεψη, οι αλλαγές δηλαδή που αφορούν στην εκπομπή αυτή, αρχικά αφορούν στη θεματολογία της εκπομπής. Ακριβώς. Να γίνει πιο γρήγορη η εκπομπή. Περισσότερα θέματα άρα. Ακριβώς. Πρωτογενή θέματα. Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά ότι τα πρωτογενή θέματα είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει, που. Αν μου επιτρέπεις και λίγο πιο ενδιαφέροντα. Από αυτά που παίζει εκπομπή, εννοείς. Από αυτά που παίζει τώρα. Εντάξει. Αυτό τώρα. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Όχι, με την, όχι άποψη, με την, το λέω με την έννοια ότι αν ένα θέμα διαρκεί 8 με 10 λεπτά, αυτό εννοούμε πιο γρήγορα. Να υπάρχει κίνηση για στην εκπομπή. Για πιο γρήγορη ροή ουσιαστικά, ναι, εννοώ, και εναλλαγή. Υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει η ώρα η εκπομπή. Έχει συζητηθεί και αυτό. Προς το παρόν αποφασίστηκε να παραμείνει στην ίδια ώρα. Θα είναι το επόμενο βήμα εάν δεν βελτιωθούν τα νούμερα. Δηλαδή η ΦΕΙ είναι ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο, το συζητάει να μεταφερθεί αργότερα η εκπομπή. Βεβαίως και είναι ανοιχτή. Δεν είναι και το καλύτερό της, γι' αυτό και δεν προχωράνε σε αυτή τη φάση στην αλλαγή. Παρά αυτά, αν συνεχίσει η κατάσταση όσο έχει, βεβαίως και θα θέλει να το δοκιμάσει η ίδια. Άρα ουσιαστικά. Έχει πέσει το τραπέζι σαν ιδέα, δηλαδή ακόμα έχει και πέσει. Έχει πέσει, βεβαίως και έχει πέσει. Άρα, ναι. Μιλάμε ουσιαστικά για μια επιστροφή του Sky στο φορμάτ προηγούμενων σεζόν, που ήταν και το 10 με 12 του η ατέριαστη και η ενημέρωση και η ψυχαγωγία το μεσημέρι, σωστά. 12. Και ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και ένα παράπονο. Έτσι, μέσα στα γραφεία, θα λέγαμε, του Sky, ότι με τον τρόπο που παραμερίστηκαν, σε εισαγωγικά παραμερίστηκαν, έτσι, οι ατέριαστοι, χάσανε και οι δύο εκπομπές. Okay. Χάσανε, αλλά όταν, συγγνώμη, όταν όμως παίρνεις τη ΦΕΙ, προφανώς θα τις δώσεις την ώρα, την prime πρωινή, που είναι η ώρα που είναι η ΦΕΙ,
σε μια ολομέτωπη επίθεση με όλα τα υπόλοιπα πρωινά. Ανταγωνιστικά. Και οι ατέριαστοι θα πάνε μετά. Οι ΦΕΗ ζουλιγμένοι ανάμεσα σε ενημερωτικές ζώνες. Όμως έτσι είναι. Δηλαδή για μένα θα είναι παραδοχή ήττα στο να αλλάξει ώρα. Ναι, εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις όμως ως κανάλι, έτσι. Θέλω να πω το κανάλι. Από τη μία είναι. Έτσι, δεν μπορεί είναι να αλλάξει το κανάλι γνώμη σε ένα μισή μήνα. Αυτό δηλαδή, όμως ο Sky είναι συνδυασμένος με την ενημέρωση. Ναι, ρε, αγαπητέ, δεν το κάνεις από την αρχή. Ναι, το πήρε όμως. Δεν το κάνεις από την αρχή. Και έρχεται μία περίοδο. Σε ένα μισή μήνα σ' αλλάζω. Τις αλλαγές, το κομμάτι θεματολογία, ρυθμό, ροή, οτιδήποτε άλλο, πρόσωπα. Και εκεί θα σε πάω τώρα. Γιατί ακούμε. Για ένα πρόσωπο, μία προσθήκη, το είπε και η ΦΕΗ σε δηλώσεις της, ότι αποκλείεται κάποιος να χάσει τη δουλειά του. Το μόνο μας ενδιαφέρει σε πρώτο χρόνο είναι να κάνουμε προσθήκες στην εκπομπή, οι οποίες θα μας βοηθήσουν. Αυτά το πρόσωπο που ακούμε ότι μπορεί να ενταχθεί, συζητιέται, θέλει η ΦΕΗ να εντάξει στην εκπομπή, τι ρόλο θα έχει και ξέρουμε μερικές πληροφορίες για αυτό το πρόσωπο? Θα έχει σχολιαστικό ρόλο. Και θα είναι στο κομμάτι του lifestyle, του ψυχαγωγικών θεμάτων. Και με άποψη, δηλαδή. Δεν θα είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει με κάποιον ρόλο, πώς να το πω... Συμπαρουσιαστής ή κάτι άλλο. Ακριβώς, θα όχι, όχι. Ναι. Ενταχθεί στην ομάδα. Στην ομάδα. Ναι. Ξέρουμε αν είναι άντρας ή γυναίκα, έχει ακουστεί κάτι, έχει συζητηθεί. Επειδή αυτό που λες, Μαράκη μου, στα δημοσιογραφικά γραφεία έχει συζητηθεί και έχει ακουστεί κάτι. Για να μπορούμε να το πούμε. Και μπορεί να μην μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Εμείς λέμε αυτό που ακούγεται και αυτό που τέλος πάντων πλανάται σαν φήμη πάνω στα γραφεία μας και έρχεται στα αυτιά μας. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο θέλει πολύ η ΦΕΗ, αλλά υπάρχει μια τεράστια δυσκολία ώστε να το αποκτήσει. Να το πω το πρόσωπο. Πες το καλέ, μας έχεις και ξύλος θα λιάζουμε. Θα ανοίξει ο ουρανός και θα με ρωτήσει. Θα με λύσει, είναι 25 λεπτά δρόμος. Για δώσε. Να το πω το πρόσωπο. Πες το καλή μου γυναίκα. Χρήστο θα το πω. Εγώ δεν το ξέρω. Χρήστο να το πει. Θα το πω. Είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ο άνθρωπος, ο οποίος έτσι διακαώς θέλει ΦΕΗ να ενταχθεί στο... Τον γλυκοκοιτάζει. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχει τεράστια αγάπη, την έχει εκδηλώσει δημόσια πάρα πολλές φορές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος την έχει στηρίξει και ξέρει ότι στον αέρα είναι το στήριγμά της, που είναι πολύ σημαντικό δεδομένων των συνθήκων αυτή τη στιγμή και της ψυχολογικής κατάστασης που μπορεί να είναι η ΦΕΗ. Να έχει έναν άνθρωπο που είναι πολύ στενός συνεργάτης και έχουν μαζί αυτήν τη χημεία. Ο Δημήτρης είναι στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Ναι. Δεν σου λέω ότι. Θα πάει. Δεν σου ελπίζω λέω να έχει και άλλες επιλογές η ΦΕΗ, γιατί ο Δημήτρης, επειδή είναι εκεί που είναι και στην επιχείρηση που είναι και στις συμφωνίες του είναι κύριος. Δηλαδή δεν υπάρχει, θεωρώ, ρε, από αυτό. Γιατί τώρα δεν έχει φύγει ποτέ από εκπομπή. Δεν ήξερα πραγματικά τι θα πεις. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Θεωρώ ότι πραγματικά ελπίζω η ΦΕΗ να έχει και άλλες επιλογές, γιατί αυτή ούτε η ΦΕΗ, επειδή και η ΦΕΗ είναι κυρία, δεν θα ήθελε να στηρίξει. Είναι σχεδόν απίθανο. Να σου πω κάτι. Μετά από μερικά χρόνια συνεργασίας και στενής, γιατί με τον Δημήτρη, εκτός από συνεργάτες, υπήρξαν και πολλοί φίλοι. Και είναι ακόμα. Δηλαδή και όταν ήταν το ζευγάρι μαζί και μετά, είναι πάρα πολλά χρόνια έχουν μια πολύ καλή φιλική σχέση. Θεωρώ ότι στα δύσκολα ένας άνθρωπος και στα δύσκολα και τα επαγγελματικά και τα ψυχολογικά θέλει το στήριγμά του. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά από την άλλη θα είναι τόσα πολλά τα μέτωπα μετά. Γιατί πρώτον, θα φύγει ο Ουγγαρέζος στη μέση σεζόν από τη Μενεγάκη. Δεύτερον, θα κλέψεις από τη Μενεγάκη και την εργάτη. Είναι στον όμιλο γενικότερο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Και στο ράδιο, είναι και στο ραδιόφωνο. Δεσμεύεται και ηθικά, φυσικά, γιατί έχει αυτό το ήθος και δεν μπορεί. Και παιδιά, υπάρχει και άλλο ρεπορτάζ.